Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Λοιπόν. Αναπόφευκτα, γιατί ο Πλούτωνας γυρίζει. Αρέστε το λέω αυτό. Ανάβρωμο στο δικό σας ζώδιο, αγαπητή Κατερίνα. Φυσικά, και... αλίμονο, ρε παιδί μου. Φυσικά. Πού θα γυρνούσα. Από το 2008 είναι εκεί πέρα. Αλίμονο. Έχει κατσικωθεί. Έχει κατσικωθεί κανονικά. Έχει μερικά χρονάκια ακόμη. Προς το παρόν γυρίζει ανάβρωμη πορεία. Θα γυρίσει και ο Κρόνος ανάβρωμη πορεία σε λίγο. Τι πάει κι άλλο. Γίνεται γενικά ένας μικρός χαμός με το δικό σας ζώδιο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχει έρθει ο καιρός να δώσετε ένα τέλος σε πράγματα τα οποία είναι φθαρμένα, είναι παλιά, είναι τελειωμένα στην πραγματικότητα, το γνωρίζετε μέσα σας, αλλά ίσως ακόμη δεν έχετε μπει στη διαδικασία να το κάνετε και γνωστό προς τα έξω αυτό το πράγμα. Άρα και εσείς μπαίνετε σε μία περίοδο τώρα που έχετε με τον εαυτό σας να κάνετε αρκετές έτσι συζητήσεις, ενδεχομένως να έχετε να κάνετε και συζητήσεις με άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η εκλήψη στο δικό σας ζώδιο και το απέναντι του καρκίνου. Όλα τριγύρω αλλάζουν, αλλά αυτή τη φορά δεν μπορούν να μείνουν και ίδια. Αυτό είναι το θέμα. Άρα υπάρχει μία τέτοια πίεση που είναι κυρίως εσωτερική για εσάς. Τώρα, το Πάσχα. Λίγο πιο προσεκτικά με τη φυσική σας κατάσταση, ο Άρης με τον Ποσειδώνα μπορεί να δείχνουν λίγη κούραση, λίγη ατονία, ένα τέτοιο πραγματάκι. Κυρίως εκεί, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, αν έχετε και πολλά να κάνετε είτε στο σπίτι, είτε γενικώς, ανάλογα, κάποιοι μπορεί να δουλεύετε κιόλας. Λίγο πιο προσεκτικά λοιπόν σε ό,τι αφορά την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση και νομίζω ότι μια χαρά θα πάνε τα πράγματα.